Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ολιούτρης, τραγουδιστής. Έλαβα μέρος και εγώ στην όμορφη αυτή βραδιά, στη συναυλία που διοργάνωσε με χιώτες καλλιτέχνες μουσικούς η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Μουτζούρη, τον Περιφερειάρχη, όπως και την κυρία Αναστασία Αντωνέλη, η Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Οικονομικών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την πρωτοβουλία αυτή που είχαν τους πρωτεργάτες της αυτής της εκδήλωσης, η οποία στέφθηκε με επιτυχία, θέλω να πω. Να τους ευχαριστήσω από καρδιάς, όπως και τον κύριο Παντελή Γουδάνο, ως Αντιπεριφερειάρχη Χίου, οι οποίοι στήριξαν τον κλάδο μας έμπρακτα, γιατί μέσα από αυτή την εκδήλωση, την όμορφη εκδήλωση, εμείς αποκομίσαμε ένα ποσό το οποίο δόθηκε με τη δική τους πρωτοβουλία και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα ήθελα να πω ότι εμείς σαν, και εγώ προσωπικά σαν τραγουδιστής, σαν καλλιτέχνης, θα βρίσκομαι στο πλάι της περιφέρειας σε ό,τι χρειαστεί, εφόσον και αυτοί δείξαν αυτό το πρόσωπο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στο έργο σας και καλή δύναμη. Καλημέρα, είμαι ο Παντελής Λύκος. Μετά από τη μεγάλη συναυλία που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που ήταν η νήσι για τους ντόπιους καλλιτέχνες, μάθαμε ότι γίνανε οι αντίστοιχες δράσεις σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Μεγάλη μας χαρά που μας δόθηκε η δυνατότητα να τραγουδήσουμε στο κοινό της Χίου και γι' αυτό σίγουρα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Περιφερειάρχη κύριο Μουτζούρη, την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, την κυρία Αντωνέλη που τη συναντήσαμε και στη Χίο, και φυσικά τον κύριο Μπουγδάνο για ό,τι μας παρήχε και για τα μέτρα που τηρηθήκαν άψογα και έγινε αυτή η όμορφη συναυλία. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνουν οι καλλιτέχνες βήμα στον τόπο τους και αυτό να τους στηρίζει η περιφέρεια. Αυτό που είχαμε πει και στην κυρία Αντωνέλη και πιστεύουμε να γίνει θεσμός όλο αυτό με τους ντόπιους καλλιτέχνες στα νησιά είναι ότι μπορεί να γίνει ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, το είπα και εκείνη τη μέρα συναυλία, όπου αυτά τα σχήματα να μην συγκεντρωθούν σε μια πλατεία, αλλά να πάνε σε όλες τις γωνιές του εκάστοτε νησιού και να μπορέσει έτσι να υπάρχει μουσική, να υπάρχουν συναυλίες, να υπάρχει πολιτισμός και να δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο πολιτιστικό καλοκαίρι. Αυτά τα εξαιρετικά σχήματα και εξαιρετικοί συνάδελφοι που ακουστήκαν θα μπορούν σίγουρα να κάνουν συναυλίες στα νησιά τους και να γεμίσουμε ένα τεράστιο πολιτιστικό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, ονομάζομαι Κώστας Μπογιατζής και είμαι ο Πρόεδρος των Μουσικών της Χίου. Εκ μέρους των Επαγγελματιών Μουσικών της Χίου, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη διεξαγωγή της συναυλίας της 3ης-3 Αυγούστου 2021 στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, που πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με μεγάλη επιτυχία, και ιδιαιτέρως στον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κύριο Κώστα Μουτζούρη, στην Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού κυρία Αναστασία Αντωνέλη και στον Αντιπεριφερειάρχη Χίου κύριο Παντελή Μπουγδάνο. Είμαι ο Γιώργος Βενέτης, παίζω σαντούρι. Συμμετείχα στη συναυλία που πραγματοποιήθηκε την 3η-3 Αυγούστου στην πλατεία Πλαστήρα της Χίου και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την πραγματοποίηση της συναυλίας και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κύριο Κώστα Μουτζούρη, την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού την κυρία Αναστασία Αντωνέλη, τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου κύριο Παντελή Μπογδάνο, καθώς και όλη την ομάδα. Καλημέρα και από μένα, είμαι ο Νίκος Μαρδάς. Είχα πάρει και εγώ μέρος στην συναυλία που πραγματοποιήθηκε την 3η Αυγούστου στην πλατεία Γουνακίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κύριο Μουτζούρη, την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, κυρία Αντωνέλη, καθώς και τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου, κύριο Μπουγδάνο. Ήταν μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία, διότι είχε ως σκοπό όχι μόνο τη στήριξη των χιωτών καλλιτεχνών, αλλά και την προώθηση του πολιτισμού. Και μακάρι να εδραιωθεί όλο αυτό και να πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Είσαι μια ανερχόμενη τραγουδίστρια. Από χτες σε είδαμε και εδώ στην συναυλία που ξεσήκωσε τον κόσμο. Πώς αισθάνεσαι που έχεις καταξιωθεί σε αυτό το χώρο σιγά σιγά, καταξιώνεις σιγά σιγά? Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σας. Ήταν μια εξαιρετική συναυλία. Είπαμε κομμάτια που μας άρεσαν, που θέλαμε. Βέβαια, λείπαν πάρα πολύ καλλιτέχνες Χιώτες και θέλω να το τονίσω αυτό. Απλά ήταν κάποιες προϋποθέσεις που έπρεπε να πληρούσαν οι καλλιτέχνες για να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη συναυλία. Αυτό. Θέλω να πω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που μας στήριξε και την περιφέρεια, την κυρία Ντονέλη, τον κύριο Μπουγδάνο, και για την προσέλευση του κόσμου. Παρόλο αυτά, πιστεύω ότι θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερη η προσέλευση και θεωρώ ότι δεν έγινε η κατάλληλη διαφήμιση στο να έρθει και άλλος κόσμος, γιατί πάρα πολλοί δεν το ήξεραν. Δηλαδή, με σταματούσε ο κόσμος και μου έλεγε πότε έγινε αυτή η συναυλία, δεν ξέραμε κάτι. Αυτό. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να ήταν και πιο οργανωμένο.